Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων, είδαμε και τη συνεργάτη σου τη Χρύσλα. Δεν βγαίνει η εκπομπή, όμως εσύ είσαι κοντά τους, τους σκέφτεσαι και συμπαρίστασαι, γιατί έχουν μια πολύ δύσκολη μέρα. Καλημέρα, Μαρία. Κατερίνα μας. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι η μέρα σήμερα δεν είναι για ψυχαγωγία, αλλά για ενημέρωση. Θέλω να πω βασικά πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και στους συναδέλφους που είναι μέσα στο χιόνι, στην παγωνιά και βιώνουν όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που μεταδίδεται στις μαραθώνιες ουσιαστικά ενημερωτικές εκπομπές που κάνετε χθες και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι σεβόμαστε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και καλό είναι ο κόσμος αυτές τις ώρες να ενημερωθεί. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, ωραίο το φαν της Ιουνιού, αλλά ξέρεις, δεν είναι το κέντρο του κόσμου στην παρούσα φάση. Να σου είμαι ειλικρινής, Μαρία, εγώ ήμουν από τους τυχερούς, γιατί χθες έφυγα απευθείας, παρόλο που μένω στα Βόρεια Πράσια και εγώ στην οικογένειά μου, και ήταν πολύ δύσκολο να πάω σπίτι. Ήρθαν και με πήρανε και έφυγα κατευθείαν από πίσω βάρη Σκοροπίου και πήγα νότια. Όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί μου όμως, είπατε τη Χρύσλα, δημοσιογράφη, αρχισυντάξιο, σκηνοθέτη τη εκπομπή, οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν όχι μόνο στην Αττική Οδό, γιατί λέμε για την Αττική Οδό, αλλά και στη Μαραθώνος και σε άλλους δρόμους, και πολλοί από αυτούς έφυγαν σπίτι τους. Δόξα τω Θεώ, είναι όλοι υγιείς. Ναι, η Χρύσλα, Κατερίνα μου, την είπαμε πριν από λίγο. Μας μίλησε για την περιπέτειά της. Η Χρύσλα πέρασε 12 ώρες στη Μαραθώνος. Το είδε και ο συντάκτης μας, το είδε και η Κατερίνα, η οποία είναι στην μαγειρεύει στην εκπομπή μας, η Λένη. Την άφησαν μέσα στη νύχτα η κοπέλα, λογικό, να προχωρήσει με τα πόδια, με πάρα πολύ χιόνι. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Επικοινωνούσαμε συνέχεια με όλα τα παιδιά. Το καλό είναι ότι φτάσανε όλοι safe στο σπίτι τους, αλλά λαμβάνω τώρα μηνύματα από κόσμο, ναι, οι οποίοι μου λένε ότι ακόμα είναι εγκλωβισμένοι 18 και 19 ώρες στην Αττική Οδό, χωρίς νερό, χωρίς τροφή, χωρίς τουαλέτα. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, κοινικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και Κατερίνα, επειδή ο κόσμος επικοινωνεί μαζί σου, ό,τι μηνύματα σου στέλνουν, ό,τι μηνύματα στέλνετε στη Σούπερ Κατερίνα, προώθησέ τα εδώ σε εμάς για να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Κατερίνα, εκεί που βρίσκεσαι, είπε στα Βόρεια Προάστια, ποια είναι η εικόνα, έχετε ρεύμα, θα σου πω, εγώ είχα στον Νίκο χθες, τον Νίκο τον Κοκλώνη, που είναι και φίλος μου και παραγωγός σε εκπομπή, γιατί συμφωνήθηκε για όλους τους συνεργάτες να μεταφερθούν σωστά σπίτι τους. Οπότε έμεινα στο σπίτι του Νίκο, επειδή έχουμε και φιλική σχέση. Οι γονείς μου, για να καταλάβεις, μένουν πολύ ψηλά, είναι πολιτεία, το σπίτι μου είναι εκεί φυσιά, δεν ήταν εφικτό καν. Εκεί δεν πάει, δεν περνάει τίποτα. Δεν ήταν εφικτό καν να πάω σπίτι χθες. Και να πω και κάτι ακόμα, Μαρία, επειδή εγώ οδηγώ, αλλά φοβάμαι, όποιος γενικότερα έχει φοβεί αυτές τις μέρες, επειδή έρχεται, το είπατε και πριν λίγο μαζί με τον Πέτρο, παγετός, τέτοιος παγετός δεν θα έχει ξαναγίνει στην Αθήνα γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα, να μην πάρουν καθόλου αυτοκίνητο, αν δεν υπάρχει κάποιος σπουδαίος λόγος και να μην βγουν από το σπίτι. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να έχουμε δυστυχώς άλλα θέματα. Λοιπόν, Κατερίνα μας, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρουν όλοι να οδηγούν. Η Σούπερ Κατερίνα δεν θα είναι μαζί σας σήμερα, είναι όμως κοντά σας, τους σκέφτεσαι και βεβαίως επικοινωνούνται και μαζί της στα δικά της social media και η Κατερίνα κατευθείαν μας ενημερώνει. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε, φιλιά σε όλους και σε όλα τα παιδιά της εκπομπής σου. Ευχαριστούμε. Και στον Νίκο. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία.